Ένα χρόνιο αίτημα των τοπικών κοινωνιών παίρνει σάρκα και οστά για την εξέταση των ειδικών μαθημάτων ανά την επικράτεια λόγω και της ιδιόμορφης κατάστασης που έχει δημιουργήσει η πανδημική κρίση. Έτσι, χθες ανακοινώθηκε διαεστώματος της Υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως η δημιουργία τριών επιπλέον κέντρων πανελλαδικών εξεταζόμενων μαθημάτων σε Κρήτη, Αχαΐα και Ξάνθη για την εξέταση των υποψηφίων από την ευρύτερη περιοχή κάθε περιφέρειας. Συστήνουμε πρόσθετα εξεταστικά κέντρα ειδικά για τα ειδικά μαθήματα στην Κρήτη με έδρα το Ρέθυμνο, στην Ξάνθη και στην Αχαΐα. Το εξεταστικό κέντρο του Ρεθύμων θα εξυπηρετήσει υποψηφίους της Κρήτης, το εξεταστικό κέντρο της Ξάνθης θα εξυπηρετήσει υποψηφίους της Περιφερειακής Ενότητας και το εξεταστικό κέντρο της Αχαΐας, Πάτρα και Αγρίνα, θα εξυπηρετήσει υποψηφίους της Δυτικής Ελλάδας, Επτάνησα και Ήπειρο. Μετά από ένα αίτημα, ένα πολύ δίκαιο αίτημα των γονέων της Κρήτης και θα διεξαχθούν οι εξετάσεις εδώ συγκεκριμένα για το ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο, ξένες γλώσσες, ιταλικά, γερμανικά, γαλλικά και ισπανικά και τα τέσσερα μαθήματα των μουσικών μαθημάτων. Δηλαδή αρμονία, έλεγχος μουσικών ακουστικών ικανοτήτων, μουσική αντίληψη και γνώση και μουσική εκτέλεση και ερμηνεία. Η μουσική εκτέλεση και ερμηνεία έχει γίνει και πέρσι εδώ σε παγκρίτιο επίπεδο. Σε ό,τι αφορά τα αγγλικά, αυτά δίνονται σε κάθε νομό. Με ανακούφιση υποδέχτηκαν τις εξαγγελίες οι μαθητές, εκπαιδευτικοί και η Ένωση Γονέων του Δημουχανίων, τονίζοντας ότι αποτελεί δικαίωση για τον αγώνα τους. Και αυτό είναι μια μικρή επιτυχία στη δύσκολη εποχή που ζούμε. Κάποιοι άνθρωποι δεν θα μετακινηθούν στην Αθήνα, δεν θα βρουν ξενοδοχείο, δεν θα ξυλωθούν να πληρώνουν από την τσέπη τους, δεν θα ταλαιπωρήσουν τα παιδιά τους, θα πάνε στο Ρέθυμνο να δώσουν τα ειδικά μαθήματα. Αυτό το είχαμε ζητήσει σαν Ένωση Συλλόγων Γονέων Δημουχανίων και άλλες ενώσεις στην Κρήτη το είχαν ζητήσει. Και εκπαιδευτικοί το είχαν ζητήσει και σαφέστατα είμαστε πολύ χαρούμενοι που τελικά δημιουργήθηκε το εξεταστικό κέντρο στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο συγκεκριμένα, για τα ειδικά μαθήματα των παιδιών, των μαθητών της Κρήτης. Στην Κρήτη αναμένεται να εξεταστούν περισσότερα από 500 παιδιά, τα οποία φέτος δεν θα χρειαστεί να μετακινηθούν σε αντίστοιχα κέντρα των Αθηνών. Με αυτόν τον τρόπο αποκομίζονται ωφέλη τόσο για την ψυχολογία των εξεταζομένων, όσο και για τον προϋπολογισμό κάθε κριτικού νοικοκυριού. Καταρχάς σημαίνει για το παιδί ότι θα έχει λιγότερο άγχος λόγω του ότι δεν θα μεταβεί στην Αθήνα για να δώσει τις εξετάσεις σε ένα άγνωστο περιβάλλον. Δεν θα έχει δηλαδή ένα άγχος επιπλέον από τη μετάβαση. Για την οικογένεια έχει προφανώς λιγότερα έξοδα, γιατί θα χρειαζόταν να πάει στην Αθήνα, θα χρειαζόταν να βγάλει εισιτήριο, να μείνει σε ξενοδοχείο ενδεχομένως. Όλα αυτά είναι έξοδα. Ειδικά για τη φετινή χρονιά, ο ορισμός των εξεταστικών κέντρων περιορίζει τον κίνδυνο της διασποράς του νέου κορονοϊού και την έκθεση σε συγχρονισμό. Ωστόσο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο προϊστάμενος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ρεθύμνου, ουδέν μονιμότερον του προσωρινού, ευελπιστώντας να γίνει αποδεκτό από το αρμόδιο Υπουργείο, ώστε τα εν λόγω εξεταστικά κέντρα να λειτουργούν κάθε χρόνο προς όφελος της κρητικής οικογένειας και των καλύτερων συνθήκων εξέτασης για τους υποψηφίους. Οι εξετάσεις έχουν οριστεί από 1 έως 13 Ιουλίου και για το σκοπό αυτό έχει προγραμματιστεί να αποσταλεί ο αντίστοιχος εξοπλισμός για το ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο, όπως επίσης και για τα μουσικά μαθήματα.